Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ίσως ο πιο σημαντικός αγώνας της εβδομάδας. Ο αγώνας της δεύτερης ασυλίας. Ο Στίβος Μάχης είναι έτοιμος να υποδεχθεί. Περικλή Κονδυλάτο, Αλέξη Παπά και απέναντί τους ο Τζέιμς Καφετζής με τον Νίκο Μπάρτζη. Έτοιμοι! Ξεκινάνε τα ζευγάρια. Είναι αρκετά γρήγορα ο Τζέιμς μαζί με τον Νίκο. Ενώ ο Αλέξης με τον Περικλή που είναι πολύ δυνατοί και οι δύο, αλλά έχουν διαφορά ύψους, προσπαθούν να κουμαντάρουν τον μεγάλο βαρύ ξύλινο τροχό. Νίκος και Τζέιμς πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Έφυγε εκεί ο τροχός, αλλά τον πάρανε πάλι στη ράγα. Μπήκε! Φτάσουν πολύ γρήγορα οι δύο μαχητές στον τελικό στόχο. Ενώ ο Αλέξης με τον Περικλή δυσκολεύεται πάρα πολύ. Ο Νίκος θα πάει στο στόχο. Ξεκινάει τις βολές του. Τρία δισκάκια σε τρία καλάθια πρέπει να μπουν. Άστοχος ο Νίκος, έρχεται και ο Αλέξης με τον Περικλή, χωρίς μεγάλη ταχύτητα. Τους δυσκόλεψε εκεί το εμπόδιο του βαρύ ξύλινου τροχού. Πρώτο καλάθι για τον Νίκο Μπάρτζη, έρχεται και ο Αλέξης. Έχει ευκαιρία ο Αλέξης, τρέχει ο Νίκος να μαζέψει. Δεν το βρίσκει ακόμη ο Αλέξης. Νίκος προσπαθεί. Προσπαθεί για το δεύτερο καλάθι. Πρέπει να βρουν τον τρόπο οι παίκτες. Είναι τα πρώτα δύο ζευγάρια που έχουν πει στον αγώνα. Είναι αναγνωριστικές οι βολές. Ο Νίκος βάζει το δεύτερο καλάθι. Πρώτο για τον Αλέξη. Πολύ κοντά και στο δεύτερο. Αλέξης έχασε τις βολές εκεί. Έχει δύο δισκάκια. Τρέχει να τα μαζέψει. Νίκος θέλει άλλο ένα για να σφραγίσει τον πρώτο πόντο των μαχητών. Απογοήτευση στον πάγκο των μαχητών για την αστοχία του. Κάνει πολλές φορές δεύτερο δισκάκι για τον Αλέξη. Είναι ευκαιρία για τον Αλέξη να κλέψει τον πόντο για τους διάσημους. Ο Αλέξης σημαδεύει στο κέντρο, ο Νίκος τον προλαβαίνει. 1-0 οι μαχητές και μπαίνουν τα θεμέλια για έναν συγκλονιστικό αγώνα. Οι μαχητές στον δεύτερο αγώνα ασυλίας. Και τώρα έχουμε γυναικεία αναμέτρηση. Ελίζα Μπεθελέτσι, Ανθίσα Λαγκούδη για τους διάσημους και Ασημίνα Ιγκλέζου με Μαργαρένα Ρουμελιώτη για τους μαχητές. Έτοιμες! Για να δούμε πώς θα πάει αυτό το ζευγάρι. Προσπαθεί εκεί η Ελέτσι μόνη της. Η Ανθίσα Λαγκούδη πήγε πολύ αδύναμα. Δεν μπορεί να στηρίξει τον άξονα. Δυσκολεύεται και η Ασημίνα με την Ρουμελιώτη. Προσπαθούν εκεί οι μαχήτριες και έχουν ξεκινήσει αρκετά καλά σε σχέση με τις κοπέλες των διασύμων. Προσπαθεί εκεί, έπεσε ο τροχός πάνω στην Μαργαλένα, προσπαθεί να τον σηκώσει. Δεν είναι και εύκολο πράγμα, συγχύζει πάρα πολλά κιλά αυτός ο τροχός που βλέπετε. Ενώ οι κοπέλες των διασύμων προσπαθούν ακόμη να το βρουν. Νομίζω ότι ο αδύναμος κρίκος εκεί σε αυτό το ζευγάρι είναι η Ανθίσα Λαγκούδη. Η Ελίζα Μπεθελέτσι με τετρακέφαλο Δημήτρη Τσαλπικίδη προσπαθεί να κρατήσει μόνη της τον τροχό. Είναι πίσω πολύ. Οι μαχήτριες φαίνεται να το έχουν βρει καλύτερα και προπορεύονται. Έτσι όπως πάνε οι κοπέλες των διασύμων, δεν βλέπω να τελειώνουν την πίστα. Ενώ τώρα φτάνουν στο πιο δύσκολο εμπόδιο της πίστας, στο τελευταίο. Η Μαργαλένα μαζί με την Ασημίνα θα καταφέρουν να φτάσουν στο στόχο πρώτη η Μαργαλένα. Ενώ οι διάσημες αγνοούνται. Φτάει πρώτη η Μαργαλένα. Έχουν πρόβλημα εκεί το ζευγάρι των διασύμων. Δεν είχε πολύ καλά. Βάζουν και μία στην άλλη φωνή. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αναμέτρηση. Εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει να πάρουν φόρα τα κορίτσια εκεί του διασύμου. Το καταφέρουν τελικά. Εδώ η Μαργαλένα παιδεύεται. Πρώτο δισκάκι για τη Μαργαλένα. Το κεντρικό. Τα κατάφεραν οι διάσημες να περάσουν το πρώτο εμπόδιο. Έχει και άλλα βέβαια μετά. Έχει άλλα δύο ανεβάσματα η συγκεκριμένη πίστα. Πάνε για το δεύτερο εμπόδιο τα κορίτσια των διασύμων. Η Μαργαλένα συνεχίζει. Αν ανατραφεί αυτός ο πόντος θα περάσει στην ιστορία του Survivor. Πάρε φόρα! Πάρε φόρα, ουρλιάζει η Ελίζα. Για την Μαργαλένα. Τρίτο δισκάκι και τελειώνει ο πόντος και η ταλαιπωρία για την ομάδα των διασύμων. 2-0 το σκορ για τους μαχητές. Μπράβο, μπράβο.
2-0 οι μαχητές και τώρα έχουμε τριαντάφυλλο με κοψιδά απέναντι τους Παπαδόπουλος και Ασημαχόπουλος. Έτοιμοι! Πάμε! Πάμε δυνατά οι μαχητές. Για να δούμε πώς θα τα πάνε τώρα. Τι διάσημα θα καταφέρουν να σκοράρουν. Ασημαχόπουλος και Παπαδόπουλος πάνε καλά. Λυγίζει εκεί ο τροχός. Έπεσε λίγο πάνω στον Ασημαχόπουλο, αλλά τα κατάφεραν. Ο Ψιδάς και Τριαντάφυλλος το έχουν βρει. Τραβάν την ανηφόρα. Τώρα οδηγεί εκεί πολύ σωστά ο Ψιδάς. Είναι πιο μπροστά οι μαχητές. Αλλά οι διάσημοι μένουν στο κυνήγι του πόντου. Χάσει την πρώτη ασυλία, υπενθυμίζω. Ο Ψιδάς είναι και υποψήφιος προς αποχώρηση. Ξεκινάει ο Παπαδόπουλος. Έριξε το δισκάκι εκεί τύπου Star Trek. Έφυγε σε άλλο πλανητικό σύστημα. Θα φτάσει και ο Τριαντάφυλλος. Γύρισε ο τροχός, ήρθε και ο Τριαντάφυλλος. Πρώτη βολή έστω για τον Τριαντάφυλλο. Πρώτο δισκάκι και για τον Κώστα. Έχει πάλι πρώτο δισκάκι ο Τριαντάφυλλος. Δεύτερο για τον Τριαντάφυλλο. Έχασε το τρίτο, ένα δισκάκι για να πάρουν τον πρώτο πόντο. Οι διάσημοι. Όλοι οι μαχητές όρθιοι. Δεν θέλω να σημεί αυτό το καταφέρνει και πανηγυρίζει έξαλα. Ο Τιτάνας της Νέας Μάκρης φέρνει ένα πόντο για τους διάσημους. Δύο-ένα μείωσαν οι διάσημοι με τον Τριαντάφυλλο στο στόχο και τώρα έχουμε Άννα Μαρία, Ελευθερία, Σοφία και Έλενα Μαριπόζα. Έτοιμες! Να δούμε πώς θα πάει αυτή η γυναική αναμέτρηση. Δυσκολεύτηκαν εκεί οι μαχήτριες να δώσουν όθηση στον μεγάλο ξύλινο τροχό. Αλλά τώρα παίρνουν μπρος. Κάνει την ισορροπία της εκεί η Σοφία. Το παλεύει και η Άννα Μαρία με την Ελευθερία. Μπαίνουν σωστά στο δεύτερο εμπόδιο. Και τώρα είναι η ώρα για την ανηφόρα. Τώρα θέλει φόρα. Για να δούμε αν θα έχουμε το ίδιο λάθος. Όχι, το κατάφεραν με σωστή όθηση η Μαριπόζα και η Σοφία. Και τσουλάνε μια χαρά. Προσπαθούν να φρενάρουν το μεγάλο τροχό. Τον βάζουν σωστά. Χτύπησε λίγο στο τελευταίο εμπόδιο, μπαίνει σωστά. Ανέβηκε και η Ελευθερία με την Άννα Μαρία. Πάμε, πάμε, έλα, προχώρα. Μαρπόζα, στρίχουμε. Τώρα, φόρα θέλω, φόρα. Δύο τελευταία εμπόδια. Πολύ σωστά οι μαχήτριες, ακολουθούν κατά πόδας και οι διάσημες. Πέφτει ο τροχός, πλακώνει εκεί λίγο τη Σοφία. Ξαναφέρει τα πόσικα και συνεχίζει. Φεύγει η Μαριπόζα για τον στόχο, αρκετά κοντά. Και οι κοπέλες των διασύμων που έχουν άλλα δύο εμπόδια. Καλύτερα συγχυσμένο το ζευγάρι αυτό. Όπα, χάσαμε εκεί την Ελευθερία. Την καπάκωσε ο μεγάλος τροχός. Σηκώνονται όμως και έχουν ένα τελευταίο εμπόδιο. Τριαντάφυλλος καθοδηγεί τα κορίτσια. Έχοντας πετύχει και το πρώτο πόντο για τους διάσημους. Τώρα εκεί υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να δώσουν ό,τι έχουν τα κορίτσια ή να γυρίσουν πίσω. Πολύ ωραία Ελευθερία και έβαλε τους αγώνες της. Και τερματίζουν την πίστα. Φεύγει η Ελευθερία. Πρώτο δισκάκι για τη Μαριπόζα. Στεφάνι και έξω. Ξεκινάει και η Ελευθερία. Για να δούμε αν το έχει με το στόχο. Αυτή είναι η πρώτη βολή της. Ένα δισκάκι για τη Μαριπόζα. Κανένα για τις διάσημες. Η Ελευθερία πρέπει να δώσει παραπάνω δύναμη. Το καταφέρνει. Στα ίσα τα δύο κορίτσια. 2-1 το σκορ. Δεύτερο για την Ελευθερία Ελευθερίου. Τρέχει να μαζέψει. Έχει ένα δισκάκι στα χέρια της. 2 η Μαριπόζα. 2-1 το σκορ. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει η Ελευθερία Ελευθερίου. Όχι, το πάει στο κεντρικό. Και η Μαριπόζα στο δεξί. Πρέπει να σημαδέψει το αριστερό. Έχει 2 η Μαριπόζα. Το καταφέρει η Ελευθερία Ελευθερίου. 2-2. Έρχεται το παιχνίδι σε ισορροπία. Και πανηγυρίζουν πολύ όμορφα εκεί οι διάσημοι. Βάλτε δύναμη. Για χαρά τα πήραμε. Άμεση απάντηση των διασύμων στο 2-0 των μαχητών. 2-2 το σκορ. Περικλής, Πάνος, Κόρο και Νίκος. Έτοιμοι. Έχουν οι τέσσερις παίκτες. Πολύ καλά. Και τα δύο ζευγάρια έχουν μπει μέχρι στιγμής. Κρατάνε ισορροπία. Είναι σχεδόν στο ίδιο σημείο, ελάχιστα μπροστά ο Κόρο με τον Νίκο. Καλό ανέβασμα, το πάει καλά και ο Περικλής με τον Πάνο. Μεγάλη ταχύτητα τώρα εκεί, πρέπει να φρενάρουν για να μπουν στο επόμενο εμπόδιο. Καλό πέρασμα από Νίκο, Κόρο, αλλά και Πάνο και Πέρι. Είναι πολύ κοντά, θα κρυθεί και αυτός ο πόντος στο στόχο. Πολύ ωραία εκεί και ο Περικλής με τον Πάνο. Και ο Κόρο, ο οποίος αναλαμβάνει. Όπα, έχουμε πρόβλημα εκεί με τον Πάνο και τον Περικλή. Χτυπάνε δοκάρι και έξω.
Θα καταφέρουν τελικά, ο Κόρο δεν έχει πετύχει κάτι, καρφώνει με τον τροχό και φεύγει ο Περικλής για το στόχο. Ο πόντος θα κριθεί ξεκάθαρα στο στόχο. Εύστοχος. Ένα δισκάκι και οι δύο. Ο Κόρο έχει πετύχει το κεντρικό, ο Περικλής το αριστερό, δεύτερο για τον Κόρο, άλλο ένα θέλει για να κάνει το 3-2. Γρήγορη επιστροφή του Περικλή, ευκαιρία για τον Περικλή, άστοχος. Δυνατές οι βολές του Περικλή. Ένα δισκάκι θέλουν οι μαχητές για να περάσουν μπροστά και πάλι. Πλεονέκτημα τώρα για τον Περικλή που έχει δύο στα χέρια. Τα πετύχει και τα δύο. Παίρνει το πόντο, όχι. Και τα καταφέρουν οι παίκτες. Έχουν ο ένας τον άλλον απέναντι τώρα. Φοβάται ο Γιάννης το δυο και το θεριό το Γιάννη. Άστοχος ο Κόρο. Έχει σκαλώσει. Άστοχος και ο Περικλής. Άλλο ένα δισκάκι στα χέρια του Περικλή. Πολύ δυνατά. Έφυγε μακριά. Το στόχο δεν έχει στεί. Επιστροφή και για τους δύο. Κόρο θέλει ένα μόνο δισκάκι. Ο Νίκος έχει πει πολύ κοντά για να πανηγυρίσει. Και το κάνει 3-2 οι μαχητές. Πολύ καλή αναμέτρηση. Πολύ ψυχωμένες οι δύο ομάδες μας χαρίζουν μια υπέροχη αναμέτρηση μέχρι στιγμής. Άννα Μαρία, Ελίζαμπεθ, Σοφία και Μαργαλένα. Έτοιμες? 3-2 το σκορ, πέρασαν και πάλι μπροστά οι μαχητές. Ήταν καλά η Σοφία με τη Μαργαλένα. Ακολουθεί η Ελίζαμπεθ με την Άννη Γιάννη, οι οποίες τα έχουν πάει καλά ατομικά. Η Άννα Μαρία πήγε πολύ καλά τον τροχό με την Ελευθερία Ελευθερίου. Με την Ελίζαμπεθ δυσκολεύεται λίγο. Και πιο γρήγορες οι μαχήτριες κάνουν εκεί το ζύγι. Οι κοπέλες των διασύμων επανέρχονται και μπαίνουν στην πρώτη ανηφόρα. Μαχήτριες δυσκολεύονται τώρα εκεί. Θα φτάσουν στο πρώτο λεπτό εμπόδιο. Παίρνει φόρα εκεί ο τροχός των διασύμων, αλλά πέφτει πάνω στην Ελίζαμπεθ. Θα φύγει η Σοφία τώρα στο στόχο. Στα μισά της πίστας η Ελίζαμπεθ με την Άμι Γιάμι. Ξεκινάει η Σοφία. Έστοχη η Σοφία στο κεντρικό. Έστοχη και στο δεξί. 2-2 η Σοφία Μαργαρίτη. 3-3. Έβγαλε τα πιστόλια της εκεί η Σοφία Μαργαρίτη. Πάμε στο 4-2 για τους μαχητές. 4-2 μπροστά οι μαχητές. Κώστας και Τζέιμς απέναντι σε Γιώργο Ψηδά και Αλέξη Παπά. Έτοιμοι. Καλά δούμε πώς θα τα πάνε σε αυτή την αναμέτρηση. Θεωρώ ότι έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα υψηλή των διασύμων. Ο ξύλινος τροχός έχει διάμετρο 2 μέτρα. Ο άξονας είναι στο 1 και 10. Σκοδεύονται εκεί να περάσουν το επόμενο εμπόδιο ο Αλέξης με τον Γιώργο. Φεύγει μπροστά ο Κώστας και ο Τζέιμς. Λάθος τεχνικό εκεί από τους δύο ψηλούς. Έδωσε τη δυνατότητα στους μαχητές να φύγουν μπροστά. Τώρα έρχονται με πολλή φορά. Σωστά στη ράγκα οι διάσημοι προσπαθούν να καλύψουν τη διαφορά. Κώστας και Τζέιμς σαν πρώτοι. Φεύγει ο Τζέιμς για τον στόχο. Είναι πολύ κοντά και οι διάσημοι. Άστοχος ο Τζέιμς. Πολύ γρήγορα εκεί ο Κοψιδάς με τον Αλέξη. Θα φτάσει και ο Κοψιδάς. Τρίτη χαμένη βολή για τον Αλέξη. Ευκαιρία για τον κύριο Κοψιδά. 4-2 το σκορ. Άστοχος. Άστοχος ο Κοψιδάς και στη δεύτερη και στην τρίτη. Δεν το εκμεταλλεύτηκε και ο Γιώργος. Πρώτο δισκάκι για τον Τζέιμς. Επιστροφή του Κοψιδά με 3 δισκάκια. Ένα έχει βάλει ο Τζέιμς. 4-2 το σκορ. Σημαδεύει ο Γιώργος. Εύστοχος. Άστοχος στη δεύτερη. Εύστοχος ο Τζέιμς. Το δεύτερο δισκάκι. Άλλο ένα θέλει ο Τζέιμς για να κάνει το 5-2. Επιστροφή του Κοψιδά πολύ γρήγορη. Άστοχος ο Γιώργος. Άστοχος και στο δεύτερο. Παραμένει ως έχει. 2 δισκάκια για τον Τζέιμς. 1 για τον Κοψιδά. Προσπαθεί το τελευταίο Τζέιμς. Δεν θα καταφέρει. Δεύτερο για τον Κοψιδά. Είναι στα ίσα οι δύο παίκτες. Γρήγορη επιστροφή του Τζέιμς. Παίρνει ανάσες εκεί. Κοκκινίζει τα μαγουλά του. Σημαδεύει είναι άστοχος. Ευκαιρία για τον Κοψιδά. Τι κάνει. Όλοι οι πάγκοι όρθιοι. Περιμένουν μια εύστοχη βολή. Μπήκε, βγήκε του Τζέιμς. Κοψιδά. 4-3 το σκορ, μειώνουν οι διάσημοι. Επιτέλους. 4-3 το σκορ, παραμένουν μπροστά οι μαχητές, μείωσαν οι διάσημοι στον πόντο. Και έχουμε Ανθή, Ελευθερία, Ασημίνα και Μαριπόζα. Έτοιμες. Ξεκινάνε εκεί πολύ. Σπρώξε, σπρώξε. Να ξεκινήσουν. Έλα, Μαργαλένα. Σπρώξε, μωρό μου. Σπρώξε, σπρώξε. Η Ασημίνα και η Μαριπόζα δυσκολεύονται. Ακολουθεί η Ελευθερία με την Ανθή Σαλακούδη, η οποία φαίνεται να πηγαίνει καλύτερα στη δεύτερη της αναμέτρηση. Και τώρα βάζουν μπροστά την τετρακίνηση Ασημίνα και Μαριπόζα. Προσπαθούν να κρατήσουν τον βαρύ ξύλινο τροχό, σε ισορροπία τα καταφέρνουν.
Και τώρα αρχίζει ο εφιάλτης εκεί της Αντιζαλακούδη. Τα καταφέρνει αυτή τη φορά οριακά. Βάζει και το σαφόνι κόντρα, δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Θα φύγει με σαφόνι άπερελη η Σαλακούδη από εδώ. Τρακίνηση δεν κολώνει. Μαριπόζα και Ασημίνα τελειώνουν πρώτες. Τα κατάφερε η Ανθή με την ελευθερία. Ξεπέρασαν τον εφιάλτη εκεί. Τώρα άλλο ένα δύσκολο σημείο. Ξεκινάει η Ασημίνα τις βολές. Συνεχίζουν οι διάσημες. Η Ασημίνα δεν έχει πετύχει μέχρι στιγμής. Είναι ευκαιρία για τα κορίτσια του διασύμων αρχικά να ολοκληρώσουν την πίστα για πρώτη φορά για την Ανθή Σαλακούδη και στη συνέχεια να διεκδικήσουν άλλον ένα πόντο. 4-3 το σκορ. Εμψυχώνει εκεί η ελευθερία ελευθερίου όπως μπορεί. Ριζώνει την ως την Σαλακούδη. Η Ασημίνα συνεχίζει τις χαμένες βολές. Οι διάσημες εκεί πάνε με τον δύσκολο τρόπο να ανεβάσουν τον τροχό. Θέλει φόρα ο τροχός για να ανέβει αυτά τα εμπόδια. Παρόλα αυτά στυλώνουν εκεί τα πόδια τους και τα καταφέρουν. Πρώτο δισκάκι για την Ασημίνα. Πέφτει εκεί η ελευθερία. Έχει κολλήσει ο τροχός τους. Θα καταφέρουν να το βάλουν και πάλι στη ράγκα. Η Ασημίνα με το πάσο της πραγματικά ρίχνει βολές, αλλά δεν τα καταφέρνει. Τερματίσουν οι διάσημες. Τρέχει η Ανθή Σαλακούδη για να ξεκινήσει τις βολές. Για να δούμε αν θα μπορέσει να προσφέρει στην ομάδα της με αυτόν τον τρόπο τώρα. Αδύναμη βολή της. Ασημίνα έχει ένα δισκάκι. Γιατί πετάει πολύ αδύναμα το στόχο. Δεν το πετάει σωστά. Απογοητευμένη ομάδα εκεί των διασήμων. Βάζει δύναμη πατώντας το δισκάκι. Δεν του δίνει την κατάλληλη ορμή. Η Ασημίνα συνεχίζει. Σε αργό ρυθμό πετυχαίνει δεύτερο δισκάκι. Πριν προλάβει η Ανθή Σαλακούδη να βάλει έστω ένα. 5-3 το σκορ για τους μαχητές. 5-3 το σκορ. Παραμένουν μπροστά οι μαχητές. Κόρο και Γιώργος απέναντι στον Τάφη και τον Πάνο. Έτοιμοι. Ξεκινά τα δύο ζευγάρια, κάνει το σταυρό του εκεί ο Πάνος Καλίδης. Ξέχασε να τραβήξει τον τροχό. Παρ' όλα αυτά μπαίνουν στον αγώνα. Το δίδυμο φωτιά των διασύμων έχει εμπειρία στα δισκάκια. Έχουν προλάβει και τα σιτία άλλωστε. Πάνε πολύ γρήγορα ο Σημακόπουλος με τον Κόρο. Τώρα ο Τριαντάφυλλος και ο Πάνος μπαίνουν σωστά στο μεγάλο εμπόδιο. Δεν είναι πολύ πίσω οι διάσημοι, αν και ο Κόρο και ο Ασημακόπουλος δεν κόψανε πουθενά. Όπα, έχουν κάνει λάθος τώρα, κίνδυνο να γυρίσουν. Ευκαιρία για τους διάσημους να πλησιάσουν τον Κόρο και τον Ασημακόπουλο. Φεύγει ο Ασημακόπουλος για τον στόχο. Δύο εμπόδια για τον Πάνο και Τάφη για να φτάσουν κι αυτοί. Άστοχος ο Ασημακόπουλος. Πρώτο δισκάκι για τον Ασημακόπουλο. Δυσκολεύονται εκεί ο Πάνος Καλίδης με τον Τριαντάφυλλο. Τα καταφέρουν τελικά. Φεύγει ο Πάνος για τον στόχο. Έχει βάλει ένα δισκάκι ο Ασημακόπουλος. Δεύτερο για τον Ασημακόπουλο. Στρώνει εκεί τα δισκάκια ο Καλίδης. Σημαδεύει άστοχη βολή του. Άλλο ένα για τον Ασημακόπουλο και 6-3 το σκορ, ενώ ο Πάνος τώρα πετυχαίνει εκπρόθεσμα το πρώτο του δισκάκι. 6-3 το σκορ, περάσαμε σε δεύτερα ματσαρίσματα στον συναρπαστικό αγώνα για τη δεύτερη ασυλία. Κάτια Ταραμπάνκο, Άννα Μαρία Βέλη, Σοφία Μαργαρίτη και Μαργαλένα Ρουμελιώτη. Έτοιμες! Πάμε! Έχουν τα κορίτσια. Έβαλε τα χέρια της από κάτω εκεί κάποια για να απεμπλέξει τον τροχό. Δυσκολεύεται τώρα εκεί να κρατήσει ισορροπία. Πάμε, κορίτσια! Πάει καλά η Μαργαλένα με τη Σοφία, οι οποίες μας χάρισαν ένα πάρα πολύ γρήγορο ραν στην προηγούμενη τους αναμέτρηση και συνεχίζουν. Δίνει εκεί η Σοφία εντολές για το πότε πρέπει να φρενάρουν και πότε πρέπει να γκαζώσουν. Εμπειρία και από το συνεργείο φαίνεται τώρα. Ακόμη ο τροχός στην Κάτια Ταραμπάκου. Δεν τα πάνε καλά η Άννα Μαρία με την Κάτια. Πολύ γρήγορα, αλλά εκτός ράγκας οι μαχήτριες πρέπει να γυρίσουν πίσω και να βάλουν τον τροχό μέσα. Κράτα, κράτα. Για να πέσει εκεί η Σοφία, αλλά παραμένει η Σοφία ορθή. Ενώ η Κάτια και η Άννα Μαρία έρχονται. Φεύγει η Μαργαλένα. Πρώτο δισκάκι, εύστοχο. Δεύτερο δισκάκι είναι άστοχο. Τρίτο, στεφάνι και έξω. Δεν τα κατάφερε ένα δισκάκι η Μαργαλένα. Προσπαθεί η Άννα Μαρία με την Κάτια Ταραμπάνκο. Η Μαργαλένα, η οποία στο προηγούμενο ραν δεν τα πήγε πολύ καλά στο στόχο. Τώρα έχει πετύχει δύο δισκάκια. Ευκαιρία να πάρει το πόντο πριν τερματίσουν οι αντίπαλες. Τρίτο δισκάκι.
7-3 το σκορ για τους μαχητές. Μπράβο, 7-3 οι μαχητές και τώρα έχουμε Περικλή, Γιώργο, Νίκο και Κρίς. Έτοιμοι! Πρέπει να βρουν τρόπο απάντησης οι διάσημοι αν θέλουν να παραμείνουν στο κυνήγι της δεύτερης ασυλίας. Ήδη το πρώτο συμβούλιο ασυλίας τους έχει βγάλει με δύο υποψήφιους, τον Πάνο Καλίδη και τον Γιώργο Κοψιδά. Καλό πέρασμα από Μπάρτζη και Σταμούλη. Κρατάει εκεί ο Περικλής πριν πέσει ο τροχός. Πολύ γρήγορα ο Νίκος και ο Κρίς. Δώσε. Τερματίζουν οι μαχητές. Ο Κρίς στο στόχο. Ξεκινάει ο Κρίς με το δεξί χέρι. Πολύ δυνατή βολή του. Στεφάνη και έξω, άστοχος. Ενώ πλησιάζουν και διάσημοι, άλλο ένα εμπόδιο έχουν για να φτάσουν στο στόχο. Δεν έχει πετύχει κάτι ο Κρίς. Δεν μπήκε και ο τροχός στη ράγα, το βάζουν τώρα σωστά οι διάσημοι. Ο Κρίς συμμαθαίνει πρώτο δισκάκι, έρχεται το Περικλής. Δεύτερο δισκάκι για τον Κρίς και να δούμε θα προλάβει. Εύστοχος, αλλά σε άλλο καλάτι. Εύστοχος ο Περικλής, πρώτο δισκάκι. Δεύτερο, τρίτο για τον Κρίς. 8-3 το σκορ. Oh, 8-3 το σκορ για τους μαχητές και έχουμε τους δύο Γιώργηδες τώρα, τον Κόρο και τον Ασημακόπουλο απέναντι στον Τριαντάφυλλο και τον Αλέξη Παπά. Έτοιμοι! Να δούμε τι θα γίνει και σε αυτή την διπλή μονομαχία. Είναι καλά και οι τέσσερις παίκτες στην πίστα. Είναι πιο μπροστά οι μαχητές. Πολύ ταχύτητα, τον ανθρεπόμενο εμπόδιο. Πολύ καλά και ο Τριαντάφυλλος και τον Αλέξη. Καλή καθοδήγηση για τους διάσημους. Θα φτάσουν πρώτοι οι μαχητές. Εδώ, στο στόχο, μπαίνει ο χώρο. Ο Αλέξης φεύγει, εμψυχώνει εκεί ο Τριαντάφυλλος. Δεν έχει πετύχει κάτι ο Κόρο. Ευκαιρία τώρα. Για τους διάσημους, άστοχος ο Αλέξης, πολύ άστοχος ο Κόρο, ρίχνει δυνατά, πετυχαίνει άξονες στεφάνια, αλλά καμία τρυπά, τώρα βρίσκει στόχο Κόρο, ένα δισκάκι για τον Κόρο. Ο Αλέξης επιστρέφει, έχει τρία δισκάκια στα χέρια του, χαμηλή όμως η πτήση του πρώτου. Δεν έχει πετύχει κάτι ο Αλέξης, ο Κόρο είναι με το ένα κεντρικό δισκάκι. Δεύτερο δισκάκι για τον Κόρο, πολύ κοντά στο 9 οι μαχητές. Δισκάκια τον Αλέξη, αλλά πετυχαίνει το τρίτο κόρο. 9-3, μία ανάσα πριν την νίκη. Μαχητές στον δεύτερο αγώνα ασυλίας. Μουσική 9-3 το παιχνίδι και από εδώ και πέρα. Κάθε αναμέτρηση είναι μία ελπίδα για τους διάσημους να παραμείνουν στο κυνήγι της δεύτερης ασυλίας. Σοφία, Ασημίνα, Κάτια και Ελευθερία. Έτοιμες. Πάμε. Ήταν σωστά και οι τέσσερις κοπέλες. Το ίδιο σημείο σχεδόν. Καλό πέρασμα από Κάτια και Ελευθερία. Ελάχιστα πιο μπροστά η Σοφία, η οποία βάζει φωνές εκεί στην Ασημίνα. Βάζει κόκρα εκεί το κορμί της. Πολύ ωραία η Ελευθερία να κρατήσει τον δίσκο που έχασε. Τα κέντρα του εκεί. Ευκαιρία για τις μαχήτριες να περάσουν για άλλη μια φορά μπροστά. Τώρα το βρίσκει η Ελευθερία με την Κάτια. Έφυγε ο άξονας πάνω στη Σοφία. Ευκαιρία για την Ελευθερία και τα Ραμπάνκο να πλησιάσουν. Το κάνουν, κερδίσανε κάποια μέτρα. Τελευταίο εμπόδιο για τις μαχήτριες, πήγανε σωστά στη ράγκα. Πολύ σημαντικό εκεί να μην χτυπήσεις ξύλο. Σοφία. Σοφία στο στόχο. Ενώ έχει μπλοκάρει πάλι η Ελευθερία. Άστοχη Σοφία. Άστοχη και στη δεύτερη βολή Σοφία. Η τρίτη είναι εύστοχη, πρώτο δισκάκι για τη Σοφία. Το δεύτερο είναι εύστοχο, αλλά στο ίδιο καλάθι δεν μετράει. Φεύγει η Ελευθερία γρήγορα. Ένα δισκάκι έχει η Σοφία. Βιάζεται εκεί η Ελευθερία να προλάβει. Δεύτερο για τη Σοφία. Άλλο ένα θέλουν οι μαχητές. Άστοχη η Σοφία. Εύστοχη η Ελευθερία. Εύστοχη η Ελευθερία. Στο πρώτο δισκάκι τη. Δύο έχει η Σοφία. Επιστρέφει η Σοφία με το δισκάκι. Δεν το καταφέρνει κι άλλο ένα μπροστά τη. Άστοχο κι αυτό. Για να δούμε αν θα προλάβει η Ελευθερία. Θέλει δύο Ελευθερία για να κόψει την επέλαση των μαχητών προς τη νίκη. Στεφάνη και έξω για τη Σοφία, άστοχη όμως και η Ελευθερία.
Εδώ πιστεύουν οι διάσημοι ότι γίνεται αυτό. Είχε πολλές ευκαιρίες εκεί η Ελευθερία να πάρει το πόντο από τους φαγητές. Σοφία άστοχη. Άστοχη και στη δεύτερη. Στεφάνι για την Ελευθερία. Γκραν Γκινιόλα αυτός ο πόντος και για τις δύο ομάδες. Άλλο ένα δισκάκι και για τις Ελευθερίας. Δεν τα καταφέρει. Άστοχη Σοφία. Τέλος αγώνα. Ο δεύτερος αγώνας Ασυλίας πηγαίνει στους μαχητές με σκορ 13. Έλα, έλα.